Μας περιμένει η Μαρία Χνάρη, μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου, την οποία θέλω να καλησπερίσω. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Για βάλε μας λίγο εκεί στο κλίμα. Βλέπουμε μια υπέροχη εικόνα, ένα υπέροχο φόντο που θέλει και πολύ προσπάθεια για να στηθεί αυτό. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Εδώ πίσω μου βλέπετε το δέντρο και τη φάτνη. Και είμαστε στην κεντρική πλατεία της Αξού. Εδώ είναι το βασικό μας σημείο συνάντησης και χώρος παιχνιδιού για τα παιδιά. Και είπαμε να επικεντρωθούμε. Εδώ έχουμε κάνει σε όλο το χωριό στολισμό, αλλά εδώ είναι το κεντρικό σημείο. Το δέντρο μας είναι πάνω από 5 μέτρα ύψος. Έχουμε βάλει πάνω από 3.000 λαμπάκια εδώ στην πλατεία. Και είμαστε σε πολύ ευχάριστη θέση, γιατί ο κόσμος αγκάλιασε τη δράση και συμμετείχαν όλοι στην εκδήλωση που κάναμε για τη φωταγώγηση. Είχαμε κεράσματα, μπάρμπεκιου για όλους. Ο Άγιος Βασίλης μοίρασε δώρα σε όλα τα παιδιά. Όλο έγινε εξ ολοκλήρου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τα έξοδα, η κατασκευή, τα πάντα. Και από τους εθελοντές μας, που πάντα μας στηρίζουν και μας βοηθάνε, και γι' αυτό θέλαμε να κάνουμε κάτι ανταποδοτικό για το χωριό. Μαρία, είναι αυτό που λέμε, ότι αυτές οι περιοχές, σε πολλές περιπτώσεις ξεχασμένες περιοχές, μικρά χωριά, περιοχές της ενδοχώρας, πρέπει να στηριχθούν και στηρίζονται σε πολλές περιπτώσεις και μένουν ζωντανές εξαιτίας των εθελοντών, εξαιτίας της μικρής κοινωνίας, εξαιτίας της νέας γενιάς. Καλό θα είναι και το κεντρικό κράτος να στρέψει λίγο το βλέμμα σε αυτούς τους ανθρώπους. Συμφωνώ απόλυτα και καλοδεχούμενη κάθε βοήθεια. Αν την είχαμε, θα κάναμε και πολύ περισσότερα πράγματα. Γιατί όρεξη υπάρχει, όραμα υπάρχει, ιδέες πάρα πολύ πρωτότυπες υπάρχουν. Αλλά και εμείς τώρα, με τις μικρές δυνατότητες που είχαμε, το κάναμε όλο αυτό. Με δωρεές που κατά καιρούς παίρνουμε από χωριανούς, από ανθρώπους που αγαπούν πολύ το χωριό, που είμαι σίγουρη ότι ξέρετε ότι έχει τεράστια ιστορία, τεράστιο πολιτισμό. Και πραγματικά εμείς προσπαθούμε να φανούμε αντάξιοι του τόπου, γιατί έχει πάρα πολλά να δώσει από μόνος του. Και απλώς προσπαθούμε να αναδείξουμε κάποια πράγματα. Είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε και που έχουμε να κάνουμε. Θα ακολουθήσει και το σχολικό παζάρι τις επόμενες μέρες εδώ στο χωριό, στο ίδιο σημείο στην πλατεία. Και καλούμε και τον κόσμο όλη τη διάρκεια των γιορτών, όποιος θέλει να έρθει να πάρει τα παιδιά του, να κάνει μια βόλτα στο χωριό, να το δει από κοντά, να χαρεί, να ευχαριστηθεί, να γνωρίσει τον κόσμο εδώ που είναι πάντα πολύ ζεστός και φιλόξενος και να περάσει όμορφα μαζί μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ανανεώνουμε και το ραντεβού μας να τα ξαναπούμε μέσα στις γιορτές, εκεί παραμονές. Αξίζει να δίνουμε λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και μας στηρίζουν για αυτή κατ' επέκταση. Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και καλές γιορτές. Είστε εξαιρετικοί.